Πείτε μας λοιπόν εσείς από πώς τα βλέπετε τα πράγματα, γιατί όπως για να το κάνει, έχει θορυβηθεί, όχι μόνο έχουν θορυβηθεί, μα όχι μόνο οι τοπικές κοινωνίες, ενώ της Λέσβου και της Χίου, από όσα συνέβησαν, αλλά πιστεύω και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι είδαν έστω από τα λιγοστά μέσα ενημέρωσης που πρόβαλαν σκηνές αγριότητας, πρωτοφανούς αγριότητας και πολλές φορές απρόκλητης αγριότητας, αλλά και βεβαίως έκτροπα τα οποία μετά όταν ανοίξει ο ασκός του Αιώλου, ξέρετε, μετά είναι δύσκολο να μαζευτούν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω, έχετε κάποια άποψη για το ποιος είναι ο ρόλος των συναδέλφων σας, για το τι έγινε στη Λέσβο και στη Χίο και πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζει και η αρχή, ενώ το Υπουργείο Δημόσια, το Προστασίας Πολίτη, όλα αυτά τα πράγματα. Καταρχάς να συμφωνήσω ότι όντως ήταν γεγονότα τα οποία επηρέαζαν όλη την κοινωνία, δηλαδή δεν ήταν τώρα απλά για τον κλάδο μας τώρα να μιλήσουμε για τους συστημικούς και τα λοιπά μόνο. Ήταν πολύ σημαντικά γεγονότα, τέλος πάντων. Έγινε και γι' αυτό και εμείς προβήκαμε και στην ανακοίνωση. Η οποία τι λέει η ανακοίνωση? Και νομίζω ότι αποτυπώνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλά μια συνδικαλιστική παράταξη που βγάζει μια ανακοίνωση για τα δικαιώματα των εργαζομένων κτλ. Που όντως υπάρχει ένα τέτοιο σκέλος μες στην ανακοίνωση. Mm-hmm. Αλλά τώρα τα συγκεκριμένα γεγονότα έχουν ξεφύγει πλέον. Δεν είναι στενό θέμα συνδικαλιστικό τώρα, ας πούμε. Ακριβώς, ωράρια, μισθή, αμοιπεριορίες, πόνους κτλ. Υπήρχαν και τέτοια θέματα. Αλλά εντάξει, ναι, κατανοητό. Αυτό είναι άλλα θέματα. Ναι, είναι όπως το λέμε, είναι έτσι όπως πήγαν εκεί οι συνάδελφοι με επιτημηρίες. Μέσα στη νύχτα τώρα, εν κρυπτό, ήταν αυτό που περιγράφουμε και την ανακοίνωση. Λες και πήγε στρατός κατοχής και να κάνει εισβολή στην Ισία, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, ακόμα και στους αστυνομικούς όλους μας, δηλαδή, μας προβληματίζουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή, μας έχουν, θεωρώ ότι προσπαθούν να μας μετατρέψουν, ας πούμε, πώς να το πω, ότι προβλήματα, ας πούμε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αλλιώς, βάζει μπροστά την αστυνομία και τους αστυνομικούς και δίνει και κιόλας μια ανοχή, να το πω έτσι, εισαγωγικά, σε άτομα τα οποία μπορεί να μην το σκεφτούν αυτό ακριβώς και να ξεφύγουν των ορίων που λέμε, όπως έγινε και χθες προχθές που είδαμε, δηλαδή, να γίνονται άλλα πιο ντροπιαστικά περιστατικά, την αποχώρηση των δυνάμεων. Ναι, γιατί αυτά έγιναν μετά την ανακοίνωση, ναι, έχω την τα οποία δεν τα αναφέραμε μέσα. Έχω την εντύπωση, πάντως, κύριε Μπανιά, ότι κάποιοι από τους συνάδελφούς σας δεν λειτουργούν, εκτός, δηλαδή έχουν τόσο ελευθερία κίνησης. Αυτά, για παράδειγμα, που έκαναν με πολιτικά κατά την αποχώρηση, έτσι, ναι, και ναι, με ένα κράνος και με ένα πτυσσόμενο γκλόπ, ας πούμε. Αποσβολωμένος τα άδελ, δηλαδή. Δηλαδή δεν υπάρχουν αξιωματικοί, γιατί, εντάξει, ακόμα και αν βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι πέταξαν μια-δύο πέτρες, εκεί δεν τραυματίστηκαν. Αυτό είναι το θέμα εκεί, υποτίθεται ότι ο τρόπος που ακριβώς. Και κρατά την ψυχραιμία σου, δηλαδή, άμα γίνονταν αυτό σε κάθε προκλήση που δέχονταν ο κάθε αστυνομικό ή ο κάθε πολίτη, θα παίζαμε ξύλο κάθε μέρα. Θα γινόταν η αστυνομική υποτίθεται που είναι επαγγελματίε, ναι, πληρώνονται γι' αυτό. Εκεί είναι που θα έπρεπε να βρεθεί. Δηλαδή τώρα, ξέρετε. Και είναι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν βρεθεί σε πορείες στην Αθήνα, ας πούμε, σε αντίστοιχα περιστατικά. Έχουν δεχθεί, ας πούμε, έχουν προκληθεί στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα ανεπίτρεπτο τώρα. Επειδή, δηλαδή, ξέρω, επειδή ξέρω ότι, τουλάχιστον έτσι νομίζουμε όλοι, ότι και οι συγκεκριμένοι άνδρες, ειδικά των δυνάμεων αυτών, περνούν από ψυχολογικά τεστ. Από... Ναι, περνούν. Έχω την εντύπωση όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούσαν εκεί ήταν λιγάκι ένας τρόπος έτσι προσωπικού τσαμπουκά περισσότερο παρά τις συντετάξεις. Δηλαδή, δεν είναι προσωπικό. Λες και το πήραν προσωπικά. Ακριβώς, δηλαδή, δεν ήταν προσωπικό το θέμα τους. Μα πήγαιναν, αν δείτε στο βίντεο, ότι κάποιοι πήγαιναν να τραβήξουν τον άλλον, δηλαδή του λέγει άστον τώρα, διασχολείς, πάμε να φύγουμε, έφυγε το γαράζι. Ήταν πιο ψυχρή. Δηλαδή, όταν γίνεται έτσι, είναι καθαρά προσωπικό. Δηλαδή, να σας πω τώρα, επειδή εσείς κινείστε στον χώρο της αστυνομίας, η πλειοψηφία των συναδέλφων σας, το ξέρω βεβαίως, έχετε και κάποιο βαθμό? Είμαι αντιπαστυνόμος. Λοιπόν. Η πλειοψηφία του συναδέλφου μας τι λέει για αυτές τις συμπεριφορές? Τις εγκρίνει, τις καταδικάζει? Πώς αντιμετωπίζει το όλο θέμα? Κοιτάξτε,
όντως η πλειοψηφία των συναδέλφων τα καταδικάζει ότι όσα στρεβλά γίνονται και έχουν αναδειχθεί και μάλιστα και από πολλές ενώσεις τώρα πρωτοβαθμίων σωματείων, όλα αυτά που έγιναν κτλ. Δηλαδή δεν είναι ότι το είπαμε εμείς ή ότι το λένε οι δημοσιογράφοι. Τώρα όντως δηλαδή αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και τα βίντεο τώρα, εντάξει, τα οποία ναι, είναι άψογα. Δηλαδή δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις όσο και να θες με κάποιο πράγμα. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, πώς θα γίνει. Λοιπόν, εντάξει, ότι υπάρχουν φωνές κακές και σε εμάς κατά καιρούς και μεμονωμένες υπάρχουν αυτό. Μόνο μεμονωμένες, ότι... γιατί έχω την εντύπωση ότι τα γεγονότα της Ιούλια της Λέσβου ανέδειξαν κάποιο πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω. Χρήζει διαχείρισης, έτσι. Δεν είναι χρήζει, κάτι άλλο. Εννοείται. Αλλά νομίζω ότι με την τακτική που ακολουθεί η καινούργια κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες, θα πω εγώ, σε ένα βαθμό. Αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους να βγουν μπροστά και να φανούν και να δείξουν ότι αυτό είναι το πρόσωπο της αστυνομίας, αλλά δεν είναι αυτό ουσιαστικά. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι πίσω στην αστυνομία, ούτως ή άλλως πιο πολλοί μπήκαν να πάρουν ένα μισθό από λαϊκές φτωχές οικογένειες, είναι ο κόσμος πολλής. Μάλιστα. Δεν μπήκε να χτυπήσει τον συνάνθρωπό του απέναντι ή τον αδερφό του ή τον πατέρα του που θα τον βρει στην πορεία. Πιο πολλοί μπήκαν για βιοποριστικούς λόγους. Και να προστατέψουν τον πολίτη, όπως είναι και ο τίτλος του Υπουργείου μας. Κύριε Μπανιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο αθυπαστυνόμος Δημήτρης Μπανιάς, μέλος της Πρωτοβουλίας Αστυνομικών, η οποία με ανακοίνωσή της και αυτή καυτηριάζει τα γεγονότα και τις συμπεριφορές. Και είναι πολύ θετικό το ότι και στα πλαίσια της αστυνομίας υπάρχουν τέτοιες φωνές. Έχουμε υπερβεί το χρόνο μας όμως. Πάμε για...